Μπορούμε καταρχάς, αφού δούμε πότε και για ποιο λόγο έγινε η προηγούμενη επέμβαση, θα χρειαστούμε διάφορα στοιχεία. Θα ήταν καλό να έχουμε μία φωτογραφία πριν από την πρώτη επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί ο ενδιαφερόμενος, για να δούμε ποια ήταν η αρχική κατάσταση πριν υποβληθεί στο πρώτο χειρουργείο. Στη συνέχεια, χρειάζεται με μεγάλη προσοχή να δούμε για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος ενδιαφερόμενος θέλει να διορθώσει τη μύτη του. Πράγματι, υπάρχουν σημεία τα οποία μπορούν να διορθωθούν ή είναι στις περιπτώσεις εκείνες που αποτελεί αιμονή. Αν όντως υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να διορθωθούν, επεμβαίνουμε για να τα διορθώσουμε. Θα πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε ότι ειδικά για τη μύτη, για κάθε άλλη επέμβαση, και στο σώμα και στο πρόσωπο, η δεύτερη ή η τρίτη επέμβαση πάντα κρύβει και πάρα πολλές δυσκολίες. Για τη μύτη συγκεκριμένα, πιθανόν να χρειαστούμε να πάρουμε από άλλα σημεία του σώματος, από τα αυτιά για παράδειγμα, ή ακόμη και από τμήμα των πλευρών, στο πλευρικό τόξο, τμήμα χόνδρου, εάν στην πρώτη επέμβαση έχουν επιθετικά αφαιρεθεί πολλά από τα ανατομικά στοιχεία τα οποία μας χρειάζονται, όχι μόνο για την εμφάνιση, αλλά και για τη λειτουργικότητα της μύτης. Θα πρέπει λοιπόν, συνοψίζοντας, για την επέμβαση της ρινοπλαστικής, να πούμε ότι είναι κεφαλαιώδες να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στην πρώτη επέμβαση. Βεβαίως μπορεί να γίνει και δεύτερη και τρίτη επέμβαση κατά περίπτωση, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι σημαντικές οι ζημιές που έχουν γίνει και δύσκολα αποκαθίστανται στις επόμενες επεμβάσεις. Θα πρέπει λοιπόν ο ασθενής μας να είναι πολύ καλά πληροφορημένος και να ξέρει ότι και περισσότερο είδημα θα έχει και περισσότερη αποθεραπεία σε μία δεύτερη ή τρίτη επέμβαση στη μύτη.